Κυρίες και κύριοι Γαλάζες. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Φλόρου, Λαύρου, Λέοντος και Ερμού μαρτύρων. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr. Όμορφη και σημερινή ημέρα, παρόλα τα αυγουστιάδικα καμώματα πολλές φορές του κεριού, με μελτεμάκια και συννεφάκια και βροχούλες. Τα έχουμε και αυτά. Στην ουρά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Με τις πολιτικές και τις οικονομικές εξελίξεις να καλπάζουν. Να καλπάζουν συγχρόνως και πολλά ακόμη προβλήματα που δημιουργούνται στην εγγύς γειτονιά μας και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Και εννοώ εκτός συνόρων. Έχουμε πέσει με τα μούτρα και φυσικά όσοι ακόμη συνεχίζουν να μαζοχίζονται βλέποντας πολιτικές εκπομπές και πάνελ, όπως λέγονται, με λαλίστατους και αερομπουρδολόγους, πολιτικούς και πολιτικάντιδες. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ψάχνεται να δει πώς θα επιβιώσει, πώς θα μπορέσει να τα καταφέρει, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Τα capital controls, τα μάθαμε και αυτά, συνεχίζουν, το capital control μάλλον, ο έλεγχος των κεφαλαίων με λίγα λόγια, με απλά ελληνικά, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην κινείται ρευστό στην αγορά παρά μόνο πλαστό χρήμα, πλαστικό χρήμα, μάλλον πλαστικό συγγνώμη, χρήμα. Είχαν δηλαδή, μας βάλαν και στο τρυπάκι αυτό να κινούμαστε με πλαστικό χρήμα που σημαίνει απόλυτος έλεγχος όλων των κινήσεων και όχι μόνο προς την φορολογική τέρψη, ας πούμε, των πραγμάτων, αλλά γενικότερα προς τον πλήρη έλεγχο του πώς κινείται και το τι κάνει ο καθένας από εμάς. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι πλέον άπαντες έχουν πλαστική κάρτα. Κάρτα. Πιστωτική, χρεωστική. Αρκεί να είναι κάρτα. Με τη μαγνητική ταινία δηλαδή. Και όσοι δεν είχαν έσπευσαν επιγόντως να βγάλουν, γιατί έμεναν εκτός νυφώνους αυτοί που δεν είχαν τη λεγόμενη cash card. Το μαγικό αυτό καρτολινάκι που βγάζει λεφτά από το μηχάνημα. Και άρα λοιπόν ήταν μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν όλη τη δική τους πλαστική κάρτα. Όποιοι λένε ότι οι συναλλαγές με κάρτα είναι καλύτερες, γιατί έτσι δεν κινείς χρήμα, δεν διακινδυνεύεις να σε ληστεύσουν ή ξέρω εγώ, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ανά πάση στιγμή, δεν έχεις να κάνεις με λεφτά, θα με επιτρέψουν να διαφωνήσω μαζί τους. Μέσα από αυτές τις συναλλαγές με το πλαστικό χρήμα, ξέρει ανά πάσα στιγμή ο μεγάλος αδερφός, γιατί υπάρχει τέτοιος, πιστέψτε μου, ξέρει ανά πάσα στιγμή ο μεγάλος αδερφός τι κάνεις, που είσαι, πώς κινείσαι, τι τρως, τι δεν τρως, τι αποταμιεύεις, ξέρει μέχρι και προσωπικά σου δεδομένα. Ανά πάσα στιγμή. Κάποτε λέγανε οι πατεράδες μας, έχω λεφτά στην τσέπη μου, θα φάω, θα πιω, θα απλώσω το ποδάρι μου μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη μου. Το πλαστικό χρήμα δεν ξέρεις τι έχεις. Δεν ξέρεις τι χρωστάς και τι χρωστάνε. Παρ' όλα αυτά, αλλού το ξεκίνησα και αλλού το πάω και συμπαθάτε με έτσι πολλές φορές μακριλογώ. Αλλά παρ' όλα αυτά ήταν και αυτό μια έτσι παράμετρος αυτών των ημερών με το capital control που άπαντες πλέον έχουν το πλαστικό τους χρήμα, την πλαστική τους κάρτα. Είπα λίγο πριν για την ευρύτερη γειτονιά μας. Θα ξεκινήσω από έξω για να μπω στη συνέχεια μέσα. Δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη γειτονική Τουρκία, η οποία βρίσκεται οδός πολέμου. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί Τούρκοι στρατιώτες. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου Ερντογάν. Οι πολιτικές εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη στην περιοχή, στη χώρα, μετά τις εκλογές, ο σχηματισμός κυβέρνησης, τα υπονοκέφαλη του Ερντογάν, δηλαδή σε πολιτικό, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο, αυξάνονται αλματοδός. Ήδη το ΠΚΚ έχει καταφέρει συντριπτικές νίκες εναντίον του τουρκικού στρατού. Έχουν, επαναλαμβάνω, σκοτωθεί πάρα πολλοί Τούρκοι στρατιώτες. Υπάρχει όξυνση και λαϊκή αγανάκτηση εναντίον της κυβέρνησης τουρκικής, με την εμπλοκή αυτή την πολεμική. Υπάρχουν πόλεις, δύο πόλεις συγκεκριμένα, που έχουν πέσει στα χέρια
των ανταρτών του ΠΚΚ και την ίδια στιγμή βέβαια η παρέμβαση στη Συρία δημιουργεί επιπρόσθετες και όχι μόνο στρατιωτικές εκπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια Τουρκία αυτή τη στιγμή η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά επί ποδός πολέμου. Και θα μου πείτε τι σε ενδιαφέρει εσένα. Κάθε φορά που η Τουρκία έχει εσωτερικά μέτωπα ή αλλού μέτωπα, κοιτάζει να τα διευρύνει για να μπορέσει να συσπυρώσει τις υπόλοιπες δυνάμεις της. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι πολύ σημαντικό, ότι ανάβει ο πόλεμος και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια φραδιφλαϊκής βόμβα η οποία σιγά σιγά καίει και αναμένεται να εκραγεί. Ήδη στέλνει μια μεραρχία πεζικού ή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ήδη κατεβάζει τα τελευταία τεχνολογία της άρματα η Ρωσία. Οπότε κυρίες και κύριοι, γι' αυτό ξεκινάω από έξω, γιατί εκτιμώ ότι οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Στην Ουκρανία περιπλέκεται το πράγμα με την εμπλοκή των δύο υπερδυνάμεων. Γιατί όταν κατεβάζουν δυνάμεις από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη η Ρωσία, για πρώτη φορά στην μετά ψυχροπολεμική εποχή, ακόμη και στην ψυχροπολεμική εποχή δεν υπήρχαν εμπλοκές άμεσες, θυμάστε. Είχαμε να κάνουμε με τις μυστικές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά τώρα βλέπουμε ότι ετοιμάζονται, εκκονίζουν τα δόντια τους και τα όπλα τους, ξύνουν τις σκανδάλες τους. Την ίδια στιγμή να πάμε στην Μέση Ανατολή, να πάμε στη Βόρεια Αφρική, παντού υπάρχουν χτυπήματα και εξεγέρσεις, παντού υπάρχουν μέτωπα και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα λέγεται Ισλαμικό κράτος, το Χαλιφάτο δηλαδή του ΙΣΙΣ, το οποίο χτυπάει ανά πάσα στιγμή, ενώ έχει στοχεύσει κατευθείαν πλέον και στα Βαλκάνια, στις βαλκανικές χώρες. Μάλιστα λέγεται ότι έχουν περάσει μαχητές του ΙΣΙΣ και διαμέσου της χώρας μας προς την κατεύθυνση των Σκοπίων και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν συνιστούν και το καλύτερο τοπίο στην εξωτερική γειτονιά μας. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά μας. Εγκλωβισμένη χώρα μας απέναντι στους δανειστές και σε όλους αυτούς που τη θέλουν εγκλωβισμένη. Διαβάζω διανοούμενους οι οποίοι, θαρώ το είπα και χθες, λένε ότι όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και χρόνια με βάση ένα συντονισμένο σχέδιο καταστροφής της Ελλάδας. Και για να μην αναφέρομαι σε αυτόν τον όρο και χαρακτηριστώ καταστροφολόγος, κάνουν πλέον οι έγκριτοι και οι διανοούμενοι του κόσμου, κάνουν λόγο δημόσια και ευθέως για ένα συντεταγμένο σχέδιο που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει εναντίον της χώρας μας, έτσι ώστε κάποια στιγμή η Ελλάδα να είναι απλά ένα πιόνι στα χέρια των Ευρωπαίων ή των Αμερικανών. Καταλαβαίνετε για πολλούς βέβαια λόγους που θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και φτάνω στο ζουμί, το οποίο δεν είναι εκλογές, κύριε. Το ζουμί αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ψήφος εμπιστοσύνης, μπορεί να μην πάμε, ούτε εκλογές. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει κατακυριευθεί, και μη σας τρομάζει η λέξη, από εκατοντάδες χιλιάδες, κατά τα άλλα δύσμυρους ανθρώπους, που ψάχνουν να βρουν μία καλύτερη τύχη και έχουν εγκλωβιστεί στην καρδιά του καλοκαιριού και της καλοκαιρινής σεζόν και της τουριστικής σεζόν, έχουν εγκλωβιστεί στα πιο τουριστικά νησιά μας, τα οποία έχουν καταστρέψει φυσικά. Έχουν καταστραφεί εκ των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή η Αθήνα βουλιάζει, προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν υποδομές, προκαλώντας σε πολλές φορές, πολλά σημεία και τον τοπικό πληθυσμό, γιατί η Αθήνα βρίθη φτώχειας, υπάρχουν ακόμη τενεκεδόσπιτα, όπως για παράδειγμα στα Τουρκοβούνια, όπου κατοικοεδρεύουν Έλληνες πολίτες και υπάρχει το κράτος και τους βγάζει και γκρεμίζει τα τενεκεδόσπιτα, τα οποία έμεναν κακήν κακός. Και τους βγάζει έξω, τους πετάει έξω. Και την ίδια στιγμή δημιουργεί υποδομές με air condition, με wifi και με όλα αυτά τα πράγματα για τους παράτυπους, για τους παράνομους δηλαδή, μετανάστες. Ανθρώπινο είναι να περιποιηθείς έναν συνάνθρωπό σου, όποιου χρώματος, όποιες εθνικότητες. Και καλά κάνουμε και τους περιποιόμαστε τους ανθρώπους. Και πονάμε για αυτούς. Αλλά
Παράλληλα, δημιουργείται και αυτό μια αδικία που φαίνεται καταφανέστατα σε βάρος τοπικού πληθυσμού. Σε βάρος εκείνων που ξεσπιτώνεις, που τους παίρνεις στο σπίτι, που τους βγάζεις έξω, που τους πετάς στο δρόμο, που δεν τους δίνεις στοιχειωδώς τα δέοντα, είτε στην περίθαλψη, είτε στην κοινωνική πρόνοια. Θα μου πείτε, εκείνα είναι άλλα λεφτά από άλλα budgets, από άλλα προγράμματα. Το θέμα είναι τι φαίνεται. Και συγχρόνως, κάθε μέρα 500, 600, 800, 1200, 300, 250. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, όχι μόνο βραδιευλήγης βόμβα, είναι κάτι περισσότερο, το οποίο πλέον έχει φτάσει στο απόγειό του, στο αποκορύφωμά του. Κινητοποιείται πλέον ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ζητά από τον κύριο Τσίπρα να συγκαλέσει τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών, μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πάρθουν αποφάσεις. Τι να κάνουμε, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Απέτυχαν παταγωδώς στο θέμα αυτό, στην πολιτική δηλαδή τη μεταναστευτική, και μην ξεχνάμε, ο Κομισιονάριος, ο Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι Έλληνας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, που μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, και φυσικά έχουμε Υπουργήνα Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Τασία Χριστοδηλοπούλου, χειροκροτήστε εδώ. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν, κάναμε τα πράγματα σκατά, επιτρέψτε μου να πω, κάτι περισσότερο από σκατά, και αυτή τη στιγμή έχει χαθεί ο έλεγχος. Αν πάτε στη Μυτιλήνη σήμερα, αν πάτε στην ΚΟ ή στα άλλα νησιά εκεί της Μεθορίου, ή αν θα βλέπετε εικόνες, τουλάχιστον όσα δείχνουν, καταλαβαίνετε περίπου τι παίζει. Και πάλι δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Έχει ξεφύγει το όλο θέμα. Η ερώτηση λοιπόν που βάζω σήμερα και μέσα από την εφημερίδα Θράκη. Και ρωτάω και τον αστυνομικό διευθυντή Ξάνθης, τον κύριο Γκίκα, τον διοικητή της σχολής, της αστυνομικής σχολής, τον κύριο Ρίζο, τον γενικό αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειάς μας και όλους τους συναρμόδιους της δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι φυλακές μεταναστών στην Ξάνθη? Και περιμένω απάντηση. Και ίσως λάθος να ήταν οι αποδέκτες της ερώτησής μου. Ερωτώ τον κύριο Ζεϊμπέκ Πουζίν, ερωτώ τον κύριο Στάθη Γιανακίδη, ερωτώ τον κύριο Χατζη Θεοδόλου, ερωτώ τους κυβερνητικούς παράγοντες, για ποιο λόγο να υπάρχουν φυλακές μεταναστών στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί και η αστυνομική σχολή εξ αυτού του γεγονότος. Πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν τα εντάφτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναλειτουργία της αστυνομικής σχολής. Τότε είχα ρωτήσει τους δύο κοινοβουλευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, τους κυβερνητικούς, τι έγινε με εκείνη την ρίση, με εκείνη την δήλωση ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η αστυνομική σχολή λόγω δέσμευσης δένδια για τη σχολή της Ξάνθης ότι θα ήταν επί δεκαετία φυλακή μεταναστών. Τότε δεν είχα πάρει απάντηση. Τώρα ρωτάω κάτι άλλο, πιο απλό. Καθημερινά έρχονται εκατοντάδες, χιλιάδες μετανάστες. Και φυσικά δεν συλλαμβάνονται. Μπαίνουν στα λιμάνια και μεταφέρονται απλά στην Αθήνα ή διευκολύνονται με διάφορες δομές και υποδομές. Για ποιο λόγο αυτοί που έρχονται από τα χερσαία σύνορα και συλλαμβάνονται, δεν αρέσει η λέξη, μα συλλαμβάνονται, πώς οδηγούνται στη φυλακή? Γιατί μην πείτε ότι δεν είναι φυλακή. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι μετανάστες να είναι εγκλεισμένοι αυτή τη στιγμή στη φυλακή της Ξάνθης και οι άλλοι μετανάστες από εκεί? Μπάτε και αλέστε κατά χιλιάδες καθημερινά να μεταφέρονται με πλοία ή να δημιουργούνται υποδομές φιλοξενίας χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Μια ερώτηση κάνω. Περιμένω απάντηση. Γιατί συνεχίζει να υφίσταται η φυλακή μεταναστών στην Ξάνθη? Και ρωτάω και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Παυλίδη. Ρωτάω και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Ζαγναφέρη. Ρωτάω και τον Δήμαρχο, τον Δημαρχόπουλο.
Ρωτάω και τον Δεσπότη μας. Γιατί είχε πάρει θέση. Το Μητροπολίτη μας. Το Σεβασμιότατο. Γιατί ακόμη ανέχεστε να υπάρχει μοναδική φυλακή μεταναστών στην Ξάνθη. Μοναδική φυλακή που υπάρχει στην Ξάνθη. Γιατί. Και δεν λειτουργεί μετά από 40 κύματα που πέρασε και αυτή ως σχολεία στη φυλάκα. Να μου δώσει κάποια απάντηση. Η μοναδική φυλακή μεταναστών στην Ξάνθη. Τη στιγμή που οι μετανάστες μπαίνουν, οι παράτυποι μετανάστες μπαίνουν κατά χιλιάδες καθημερινά. Γιατί όλα την καμπούρα του Γρασιδιάρη, για να μην πω τίποτα άλλο τώρα πάλι και χαλάσω το στόμα μου. Γιατί όλα στους Ξανθιώτες, ρε παιδιά. Γιατί όλα στην Ξάνθη, ρε παιδιά. Όλα τα καλά, οτιδήποτε καλό υπήρχε, το πήραν από την Ξάνθη. Το μετέφεραν αλλού. Ό,τι πιο αρνητικό υπήρχε, ήρθαν και το αναπόθεσαν εδώ. Λες και είμαστε χώρος απορριμμάτων. Πώς βάζουν τα πυρηνικά απόβλητα, τα φορτώνουν σε καράβια και τα πετάνε σε αφρικανικές χώρες ή τα φάβουν. Κάπως έτσι θεωρούν την Ξάνθη, κύριε Δημαρχόπουλε. Τι, άκουσα κάτι. Μήπως κάποιος ευαισθητοποιήθηκε. Πως κάποιος κινητοποιήθηκε. Όχι, βρε παιδιά. Τώρα θα έχουν και γιορτές παλιάς πόλης. Θα μπουν πάνω εκεί στη σκηνή, θα βγάλουν λόγους. Θα πούν τι ωραία που είμαστε, η πόλη με τα χίλια χρώματα. Και όλα πάνε καλά. Γράφω και κάτι ακόμη σήμερα στη Θράκη. Κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε η πόλη με τους χίλιους βιαστές. Η πόλη με τους χίλιους βιαστές. Και άλλο περιστατικό βιασμού, το οποίο καταγγέλθηκε από το ίδιο το θύμα, 16χρονη συμπολίτησά μας, από την παλιά Χρύσα, κατήγγειλε το γεγονός και οι ενδείξεις τουλάχιστον σε πρώτη φάση δείχνουν ότι είναι αληθινή η καταγγελία, σε πρώτη φάση δηλαδή, ότι βιάστηκε και βιαζόταν από τον ίδιο τον πατέρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Από αριστημένους εγκεφάλους, από αριστημένα μυαλά, από αριστημένους ανθρώπους, από ανθρώπους που δεν περιποιεί τιμή για τους υπόλοιπους να έχουν την ίδια, το ίδιο προσδιοριστικό, το ίδιο επίθετο, ως άνθρωποι δηλαδή, που βιάζουν τα ίδια τους τα παιδιά. Όμως το περιστατικό βιασμού έρχεται να προσταθεί σε πολλά ακόμη παρόμοια περιστατικά, βιασμού δηλαδή, του παρελθόντος. Και όλα στην Ξάνθη, μάλλον τα περισσότερα στην Ξάνθη. Έχουμε βγάλει ήδη ένα αρνητικό, ένα πολύ κακό όνομα προς τα έξω μετά από αυτά τα γεγονότα. Και ελκύουμε τον κάθε κομπλεξικό, ελκύουμε την κάθε κομπλεξικιά να έρθει εδώ και να μας την πει ότι όλοι οι άντρες είναι βιαστές ή όλοι οι ξανθιώτες έχουν τέτοια έφεση. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι ο πέλεκης δικαιοσύνης θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός. Όταν βέβαια επιβεβαιωθεί το έγκλημα σε αυτήν την περίπτωση. Γιατί βλέπουμε να τιμωρούνται βαρύτατα οικονομικοί εγκληματίες. Άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να καταφέρουν να πληρώσουν τα χρέη τους στο δημόσιο. Και τέτοιοι τύποι να γελάνε έτσι πονηρά από τα πλάγια. Καταδικάζουμε σαφώς το περιστατικό. Καλούμε τη δικαιοσύνη να πάρει αυστηρότατα να εξαντλήσει τα περιθώρια του νόμου, να εξαντλήσει το περιθώριο που της δίδει ο νόμος και φυσικά τις διοκτικές αρχές να συλλαμβάνει κάθε τέτοιο κάθαρμα και να το οδηγεί εκεί που πρέπει. Όταν επαναλαμβάνω, υπάρχει βεβαιωμένο έγκλημα και όχι απλά μια καταγγελία. Αυτά κυρίες και κύριοι και για το θέμα που ταλανίζει τις ημέρες μας, για να καταλήξω βέβαια πού αλλού, στις πολιτικές εξελίξεις. Κοιτάξτε, είπα και χθες και στην εκπομπή μου και στο Γιάννη τον Κορόγια, ότι τα πάντα γίνονται όχι για να διασωθεί η χώρα. Ό,τι γίνονται αυτή τη στιγμή, ό,τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, γίνεται για να διασωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Τρελαίνομαι όταν ακούω διάφορους παπαγάλους, σήμερα άκουγα τον κύριο Παπαδημούλη, οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μετά από όλα αυτά είναι ακόμη πιο δυνατός στον κόσμο. Είναι πιο δυνατός στον κόσμο από ό,τι λέει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή ο κόσμος τον εμπιστεύεται περισσότερο. Και αν πάει τώρα σε εκλογές θα πάρει μεγαλύτερη δύναμη εκλογική από ό,τι το Γενάρη του 2015. Και ήθελα να μάθω. Αυτά που τα λένε αυτοί, θα μου πείτε παπαγάλι του κυρίου Τσίπρα, δεν τρέπονται.
Δηλαδή, τι άλλο θα πρέπει να υποστούμε για να διαολοστείλουμε κάποιες κυβερνήσεις και κάποιους πολιτικούς? Τι άλλο δηλαδή πρέπει να υποστεί αυτός ο κόσμος? Μετά από όλα αυτά, αν πράγματι εμφανιζόμαστε ως υπερθεματιστές των πρωτοβουλειών και των κινήσεων του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης του, τότε μην ακούσω κανένα παράπονο. Μην ακούσω κανένα παράπονο και όταν έρθει ο λογαριασμός. Θα πρέπει να είμαστε πολύ μαζόχες. Και γιατί άραγε να υπάρχει και λόγος να κάνω αυτή τη δουλειά στο φινάλι. Να λέμε τι. Και κάτι ακόμα. Επειδή είναι πολλοί οι οποίοι το έπαιζαν επαναστάτες και με το Πασόκ, αλλά ήταν γλύφτες του Πασόκ, και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προκύπτουν γλύφτες του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι επαναστάτες πολλές φορές που λένε πολλά στα καφενεία ή στα τηλέφωνα και μόλις τους πεις και τους δώσεις βήμα να εκφραστούν, βάζουν την ουρλιά, την ουρά κάτω από τα σκέλια. Είναι πάρα πολλοί, κυρίες και κύριοι, που μας παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται εδώ, μας λένε να κάνουμε ένα θέμα, να φωνάξουμε, να καταγγείλουμε το δημόσιο, την κυβέρνηση, τους παράγοντες, την αυτοδιοίκηση, τον δήμαρχο. Και όταν λέμε ναι, αλλά θα βάλεις από κάτω το όνομά σου. Τα λες εσύ, δεν τα λέω εγώ. Ξέρετε τι μας λένε? Μετά από όλα αυτά, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Τζάμπα μάγκες, τζάμπα αντάρτες, τζάμπα φωνασκούντες, όλοι αυτοί είναι για το καφενείο, για τον καναπέ της τηλεόρασης, να διαφωνούν με αυτούς που βλέπουν στην οθόνη, αλλά που δεν τους έχουν απέναντι διαζώσεις. Και να λένε, πστ, καμαρίδι, φώναζε εσύ για μένα. Αυτά δεν μου αρέσουν. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ και σας προσκαλώ, ό,τι έχετε να το πείτε, το λέτε δημόσια και ελεύθερα. Όσο μπορείτε ακόμη, γιατί σε λίγο καιρό δεν μπορείτε. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορείτε να τα πείτε ελεύθερα. Και εγώ φυσικά μαζί με εσάς. Και αυτή είναι η επισήμαση λοιπόν. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω σήμερα την εκπομπή μου. Ανανεώντας το ραντεβού για αύριο γύρω στα 12:20, να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.